ο αγοραστής της προς ιδιωτικοποίηση εταιρείας γνώριζε ή όχι την κατάστασή της. Δεδομένου ότι ο αγοραστής έχει την ευθύνη να διερευνήσει την κατάστασή της, της εταιρείας που αγοράζει και να δει αν υπάρχουν σε εκκρεμότητα πρόστιμα ή όχι. Επίσης είναι γνωστό ότι τα βάρη της εταιρείας διαβιβάζονται στον αγοραστή με βάση και τη σύμβαση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μιλάμε για το τι κάνουμε τώρα. Τώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία προτείνει να έρθει σε συνεννόηση με τις αρχές η εταιρεία ώστε να καταβάλει τμηματικά το πρόστιμο και όσο η εταιρεία αντέχει. Ότι όταν κάποιος αγοράζει μια εταιρεία, προφανώς εκ των πραγμάτων, με βάση την έρευνα που γίνεται, γνωρίζει τα βάρη τα οποία η εταιρεία φέρει και τα βάρη αυτά, να ξέρετε, ότι συνδιαμορφώνουν και το τελικό τίμημα. Διαφορετικό τίμημα έχει μια εταιρεία όταν δεν έχει βάρη, διαφορετικό τίμημα έχει μια εταιρεία όταν έχει βάρη. Τότε το τίμημα της εταιρείας πέφτει. Είμαι λοιπόν νομίζω σαφής και θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσω τη συζήτησή μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Να πω κάτι, δεν πρόκειται να σας κάνω, να σας πω κάτι κυρία Σπυράκη. Δεν πρόκειται να σας κάνω διάλογο γιατί βλέπω το πόσο βιαστική είστε. Απλά θα μου επιτρέψετε να πω μόνο ένα πράγμα. Λυπάμαι που επί χρόνια ψηφίζω και στηρίζω τη Νέα Δημοκρατία με λυπή απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, διότι το πρόστιμο αυτό, αν κάποιος έπρεπε να το πληρώσει, διότι δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω με απόφαση διοικητικού εφετείου που δεν αποδέχεται την ποινική απόφαση που αθώωσε την πρώην διοίκηση, αν κάποιος όμως έπρεπε να πληρώσει αυτό το πρόστιμο, τότε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ζητώ συγγνώμη βέβαια για αυτή την παρέμβαση και την οργή μου, αλλά με λυπεί πολύ η απόφαση αυτού του κόμματος που επί χρόνια στηρίζω δυστυχώς και επί χρόνια βάζω μπροστά το στήθος, διότι είμαι από τους προτεργάτες που δώσαμε μάχη να μην πάει σε κάποια χέρια του Τούρκου και να πάει στον Ιβάν Σαββίδη.